έτσι την επόμενη μέρα της τριμερούς Νέας Υόρκης. Εκεί υπάρχει εντολή πλέον, υπάρχει παρότρινση για νέα ΜΟΕ, στο τραπέζι είναι νέα ΜΟΕ και ειδικότερα για άνοιγμα οδοφραγμάτων. Εδώ υπάρχει ένα δεδομένο από την πλευρά της Αθιένου, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ζητάει το αυτονόητο. Και είναι και ανθρωπιστικό το θέμα, δεν είναι μόνο λειτουργικό. Τη διάνοιξη του οδοφράγματος του Πυροΐου. Και οι άνθρωποι δικαίως έστειλαν επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας που του λένε δεν θα δεχτούμε άνοιγμα άλλου οδοφράγματος αν μείνει έξω το Πυροί. Δικαίως λέω. Αγαπητέ μου Δήμαρχε, καλή σου μέρα. Αγαπητέ μου κύριε Δημητρόπουλε, καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και χαίρομαι που είμαι στην εκπομπή. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα αξιολογώντας και το έργο σας και την προσωπικότητά σας. Να ρωτήσω αγαπητέ μου Δήμαρχε τώρα, στείλατε επιστολή. Καταρχήν να πούμε στους φίλους μας εδώ που μας ακούνε ότι αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, υπήρχε δέσμευση από το προεδρικό για άνοιγμα του Πυροΐου σε περίπτωση που πάμε σε νέα ανοίγματα. Βεβαίως, μας το είχε υποσχεθεί ο ίδιος ο πρόεδρος όταν τον είχαμε δει με την Επιτροπή Μη Κατεχόμενων Δήμων και είχε πει ότι είναι θέση της κυβέρνησης το ότι δεν νοείται η διάνοιξη άλλου οδοφράγματος εάν σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον και η διάνοιξη της Διόδου Πυροΐου. Μας το είχε διαβεβαιώσει και μετά όταν βρεθήκαμε κατηδίαν και στην Αθιένου και στο Προεδρικό και το θεωρούμε αυτονόητο ότι εάν ανοίξει άλλο οδόφραγμα ή οδοφράγματα θα πρέπει σε αυτά να συμπεριλαμβάνεται αυτή τη φορά και η Διόδος Πυροΐου. Τώρα η επιστολή που στείλατε ακριβώς λέει ότι θα πρέπει να είναι μέσα στο άνοιγμα οδοφραγμάτων το Πυροί. Αυτό του λέτε, του υπενθυμίζετε μάλλον ότι υπάρχει και δέσμευση. Υπενθυμίζουμε τις υποσχέσεις που πήραμε, τις δεσμεύσεις από τον ίδιο. Επίσης το ότι το γνωρίζει πολύ καλά ο ίδιος, έχουν γίνει τεχνικές λύσεις από τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλπ. Που είναι εύκολη πλέον η διάνοιξη της Διόδου και απλώς αφού το θέμα πλέον μπαίνει σε μια συζήτηση επίκαιρη, θέλαμε και εμείς να το υπενθυμίσουμε και η αγωνία μας είναι εκεί. 50 χρόνια τώρα είμαστε απομονωμένοι. Για μας θα είναι μια μεγάλη όαση το άνοιγμα αυτής της Διόδου και αναμένουμε ότι ο πρόεδρος προωθήσει τη διάνοιξη μαζί με το τι θα θέλουν οι Τούρκοι να συζητηθεί και να προωθηθεί αυτή η διάνοιξη. Τι σημαίνει αγαπητέ Δήμαρχε το άνοιγμα του Πυροΐου για τον Αθιενίτη? Βγαίνει από την απομόνωση, μπορεί να κινείται πιο εύκολα? Τι σημαίνει ακριβώς? Αγαπητέ μου κύριε Δημητρόπουλε, είναι αυτό, αλλά όχι μόνο αυτό, είναι πολλά άλλα. Δηλαδή φανταστείτε τώρα, έχω τις εταιρείες μας οι οποίες είναι στη βιομηχανική περιοχή που λένε δεν έρχεται κόσμο να εργαστεί κοντά τους και αναγκάζονται να φέρουν ξένους από το εξωτερικό και πήγα μαζί τους των Υπουργών Εργασίας γιατί οι άνθρωποι έχουν φτάσει στα όρια τους, παίρνουν δουλειές και δεν μπορούν να τις υλοποιήσουν γιατί δεν βρίσκουν άτομα. Και ο λόγος είναι η απόσταση. Μάλιστα. Όταν μπορεί να έρθεις από Λευκωσία στην Αθιένου σε 8 λεπτά, είναι πολύ διαφορετικό να θέλεις 45 λεπτά και μία ώρα σε εκείνη όλη την συμφόρηση που γίνεται στην είσοδο και στην έξοδο εκεί στη Λευκωσία. Σωστό. Είναι ένα. Ο κόσμος μας εύκολα θα πηγαίνει στη Λευκωσία. Οι φοιτητές μας δεν θα χρειάζεται να μένουν Λευκωσία για να πηγαίνουν στα πανεπιστήμια, αλλά εύκολα θα πηγαίνουν, έρχονται στο σπίτι τους. Θα είναι πιο γρήγορα να έρθουν στο σπίτι τους παρά να πάνε σε ένα διαμέρισμα μέσα στη Λευκωσία με όλη εκείνη την κίνηση. Είναι και το άλλο. Θα μπορεί κάποιο νεαρό ζευγάρι, κάποια οικογένεια να έρθει να μετικήσει στην Αθιένου. Θα είναι πιο εύκολη πρόσβαση, έτσι. Βεβαιότατα. Άρα θα βοηθήσει την ανάπτυξη. 100%. 100%. Και το τονίζω και στην επιστολή, το ξέρει ο Πρόεδρος, το έχουμε συζητήσει, είναι μια δίωδος η οποία θα ωφελήσει και τους ίδιους τους Τουρκοκύπριους. Είχαμε συνάντηση και με τον τότε δήμαρχο της Λουρουτσίνας μαζί με το τοπικό του
συμβούλιων και πραγματικά και αυτοί είχαν εκφράσει την έντονη ανησυχία τους και τη θέληση τους να ανοίξει δίωδος, γιατί θα τους ωφελέσει και αυτούς για να μπορούν εύκολα να πηγαίνουν στη Λευκωσία, στο νοσοκομείο μας κλπ. Παράλληλα, Τουρκοκύπροι, οι οποίοι πάρα πολλοί, όπως μας ελέγχθηκαν από τους ίδιους τον Δήμαρχο Λουρουτζίνας και τους υπόλοιπους, πολλοί Τουρκοκύπροι έρχονται από τη Λευκωσία, βάζουν στους χάρτες τη Λάρνακα, Ελεύθερη Αμόχωστο για να πάνε Πρωταρά, Αγία Νάπα, Λάρνακα κλπ. Και τους βγάζει και τους παίρνει εκεί στη Λουρουτζίνα, δεν τους δείχνει ότι είναι κλειστή η δίωδος και απομονώνονται στη Λευκωσία και αναγκάζονται να επιστρέφουν πίσω Λευκωσία για να πάρουν τον άλλο δρόμο και να πάνε από την κανονική οδό. Αυτό το πρόβλημα πλέον θα λυθεί. Θα μπορούν ελεύθερα και αυτοί να πηγαίνουν προς τις περιοχές της νοτιοανατολικής μας περιοχής χωρίς κανένα πρόβλημα. Άρα βοηθάει εμάς πάρα πολύ, αλλά θα βοηθήσει και τους Τουρκοκύπριους. Να ρωτήσω, αυτό το άνοιγμα, η δίωδος αυτή θα καταλήγει στο roundabout εκείνο που υπάρχει στην είσοδο της Αθιένου? Μπορεί να καταλήγει εκεί, αλλά μπορεί να πηγαίνει και απευθείας προς Λάρνακα μέσω της Κόσης. Ο παλιός δρόμος Λάρνακα-Λευκωσίας οδηγούσε ευθείαν μέσω της Κόσης και πήγαινε στη Λάρνακα. Μάλιστα. Εκεί που υπάρχει τώρα, που είναι απομονωμένο, είναι ο παλιός δρόμος Λάρνακα-Λευκωσίας. Πριν το 1974 ήταν ο δρόμος που σύνδεε τις δύο πόλεις. Μάλιστα. Οπότε οι Αθιενίτες σίγουρα θα πηγαίνουν μέσω του κυκλοφοριακού κόμβου αυτού που είπετε, αλλά είναι θέμα των τεχνικών λύσεων που θα δοθούν και που θα καταλήγει ακριβώς. Νομίζω ζητάτε το αυτονόητο και είμαι σίγουρος ότι θα το δουν με αυτό τον τρόπο, με αυτό το φακό οι κυβερνώντες, διότι και προβλήματα θα λύσει, αλλά και είναι και γενικότερο, όπως το περιγράψετε, και ανθρωπιστικό το θέμα. Δεν είναι μόνο το κυκλοφοριακό. Και πιστεύουμε ότι έφτασε η ώρα, κύριε Δημητρόπουλε. Μάλιστα. 50 χρόνια ήταν αρκετά απομονωμένοι με τόσα προβλήματα. Έφτασε η ώρα τώρα, με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, πρέπει επιτέλους να δοθεί αυτή η δίωδο στην Αθήνα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αγαπητέ Δήμαρχε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο σε ένα ρεπορτάζ που ακολουθεί την επόμενη μέρα της Τριμερούς της Νέας Υόρκης και αμέσως